200 μιλισεκόντ. 200 μιλισεκόντ είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να ρίξεις κάποιον με τα Σίκοφ, Σάικοφ, Σούκοφ, όπως και αν διαβάζονται ακίμπο πιστόλια σε Call of Duty Warzone. 200 μιλισεκόντ επίσης είναι ο χρόνος που θέλει ένας άνθρωπος για να αντιληφθεί κάτι. Να καταλάβει δηλαδή πως κάτι γίνεται. Το μόνο δηλαδή που θα καταλάβεις όταν κάποιος σε βαράει με τα ακίμπο Σίκοφ, θα τα λέω Σίκοφ, είναι ότι κάποιος σε βαράει με τα ακίμπο Σίκοφ. Χρόνος για να αντιδράσεις είναι 0, απλά δεν υπάρχει. Και αν αυτό δεν σας λέει κάτι, τότε θα το πω αλλιώς. Τα Σίκοφ πιστόλια σκοτώνουν στο μισό χρόνο από ό,τι σκοτώνει το FFR και όλοι ξέρουμε πόσο OP και σπασμένο είναι το FFR. Μιλάμε βέβαια για CQB, Close Quarters Battle, μιας και είναι πιστόλια, αλλά όπως και να έχει είναι OP και είναι σπασμένα. Πολλοί τα έχετε δοκιμάσει, πολλοί τα έχετε δει και το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι παίζετε καθημερινά Warzone σίγουρα έχετε πεθάνει από αυτά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που βάλανε και άλλο σπασμένο όπλο στο παιχνίδι λίγο πριν την κυκλοφορία της Season 3 και τη μεγάλη αλλαγή του Hardy Verdansk που όλοι περιμένουμε. Ποιος ο λόγος, ποιος ο σκοπός, δηλαδή δεν μας έφταναν τα FFR, τα UG, τα Mi-16 κτλ. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Και αυτό έχει συμβεί ξανά και ξανά και ξανά με τη τσουφ τσουφ καραμπίνα, με τις φλεγόμενες σφαίρες, με τα, δεν θυμάμαι ποια είναι ακριβώς, τα πιστόλια διαμάτι, η Ρενέτη που ήταν πάλι ακίμπο ή μη αυτόματα και ήταν OP. Τέλος πάντων, σε αυτό το βίντεο δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για τα αρνητικά του παιχνιδιού αλλά για τα θετικά, διάφορες ανακοινώσεις της Raven Software και τις μεγάλες εκπλήξεις που μας περιμένουν τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα μια έκπληξη που περίμενα εδώ και καιρό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, αλλά ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Η Raven Software λοιπόν ανακοίνωσε σε διάφορα tweets έτσι, στο Twitter που έβγαλε ότι επιτέλους θα ασχοληθούν με διάφορα θέματα, σημαντικά θέματα τα οποία περιμένει εδώ και καιρό η κοινότητα να δει αλλαγές αυτά. Οπότε το πρώτο στη λίστα είναι το Rose Skin. Για όσοι ξέρετε, το Rose Skin είναι ένα skin το οποίο προτιμούν να φοράνε όλοι σήμερα στο Warzone, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μόνο και μόνο επειδή είναι σκουρόχρωμο. Είναι μαύρο και έτσι σε διάφορες περιοχές του Verdansk, όπως σε κτίρια, σκοτεινές περιοχές, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις τον αντίπολο που θα φοράει αυτό το skin. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, δεν μπορείς να διακρίνεις τον αντίπαλο που κάθεται ακίνητο σε μια γωνία. Και το μόνο που προλαβαίνεις να δεις είναι οι σφαίρες που έρχονται από αυτόν. Και βασικά ο μόνος τρόπος για να διακρίνεις κάποιον αντίπολο που φοράει το Rose Skin είναι είτε να έχεις πολύ δυνατό PC για να χρησιμοποιείς τα φίλτρα της Nvidia, είτε να ανεβάσεις τη φωτεινότητα του παιχνιδιού αρκετά ώστε να το βλέπεις, αλλά συγχρόνως αυτό χαλάει την ομορφιά του παιχνιδιού, την ομορφιά του χάρτη και όλο γίνεται ένα άχρωμο και θολό πράγμα. Οπότε είπανε θα ασχοληθούν με το Rose Skin και αυτό με βάζει σε άλλες σκέψεις. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να γίνω ρατσιστής, σκεφτείτε ότι μπορεί να κάνουν το Rose Skin από μαύρο χρώμα σε άσπρο χρώμα και φανταστείτε ο νέος χάρτης του Verdansk να είναι άσπρος με χιόνια. Αυτό θα είχε πολύ φάση. Ύστερα έχουμε τις μεγάλες αλλαγές και επιτέλους νερφάρισμα, κανονικό νερφάρισμα στα AUG, Mi-16, FFR και φυσικά Seekov πιστόλια. Okay. Αν και το έχουμε ξανακούσει αυτό, έχει ξανασυμβεί αυτό ξανά και ξανά και ξανά σε όλη την ιστορία του Warzone, όπως με τις τσουφ τσουφ καραμπίνες ή με τα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, τα διαμάτι ή τα ρενέτι πιστόλια τα οποία πάλι τα έκανε σακίμπο και ήταν ημι αυτόματα και ήταν OP. Τέλος πάντων, έχουμε ξανακούσει όλες αυτές τις υποσχέσεις, δεν έχουν αλλάξει και πολλά, πάντα βγαίνει ένα καινούριο όπλο, μαχαίρι, πιστόλι, ρόπαλο, δεν ξέρω και εγώ τι, το οποίο είναι OP και σπασμένο και ανυπομονώ να δω τι θα κάνουν αυτή τη φορά. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η υπόσχεσή τους, ότι επιτέλους θα νερφάρουν αυτά τα όπλα, γιατί το πιο σημαντικό πιστεύω πράγμα σε μια τεράστια κοινότητα και νομίζω πως έχει φτάσει το Warzone τα 100 εκατομμύρια χρήστες, players, δεν εννοώ ότι 100 εκατομμύρια παίζουν την ίδια στιγμή, αλλά σίγουρα 100 εκατομμύρια έχουν κατεβάσει το παιχνίδι, το έχουν δοκιμάσει και σε μια τόσο μεγάλη κοινότητα πραγματικά πρέπει να ακούς αυτή την κοινότητα, έτσι, και η κοινότητα το ζητάει εδώ και καιρό το νερφάρισμα σε διάφορα όπλα όπως το Seekov. Για ποιο λόγο να βγάλεις ένα τέτοιο όπλο, γιατί όταν κάποιος καινούριος παίκτης θα μπει μέσα και δεν θα έχει καν χρόνο να αντιδράσει, ενώ προσπαθεί πρώτα απ' όλα να μάθει το παιχνίδι και δεν θα έχει καν χρόνο να αντιδράσει ούτως ώστε να νικήσει κάποιον που
τον βαράει με σήκωση πιστόλια, θα το παρατήσει το παιχνίδι. Απλά θα το παρατήσει. Ή θα σκεφτεί ότι είναι cheater ο αντίπαλος, ή θα πει: OK, δεν τα βγάζω πέρα. Πολύ απλά, δεν γίνεται αυτό. Είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τόσο σπασμένα όπλα. Okay, πιστεύω πως το κάθε όπλο θα έπρεπε να έχει τα θετικά του, τα αρνητικά του και να ταιριάζει στο game style, στο gameplay του κάθε χαρακτήρα, του κάθε ανθρώπου, του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ύστερα φυσικά έχουμε τις αλλαγές σε sniper glint, για όσοι ξέρετε διάφορα scopes για sniper μετά το μεγάλο, μετά το τελευταίο μεγάλο update του Warzone. Δεν είχαν glint, οπότε έχω πεθάνει, το έχω ζήσει προσωπικά, έχω πεθάνει από sniper τον οποίο δεν βρήκα ποτέ γιατί δεν φαινόταν το glint του, οπότε είπανε θα φτιάξουν και αυτό. Και ύστερα έχουμε το, όχι και το σημαντικό για κάποιους και αρκετά σημαντικό για κάποιους άλλους, το RCXD. Είπαν ότι θα αλλάξουν τη θέση του RCXD, ίσως το βάλουν πιο πάνω στο shop, όταν ψωνίζει δηλαδή, στο βάλουν πιο πάνω μαζί με τα killstreak, γιατί είχαν βάλει το RCXD τέρμα κάτω και πολλοί παίκτες όπως και εγώ με το muscle memory έχοντας συνηθίσει πια να φέρνουμε loadout πηγαίνοντας κάτω με το ποντίκι, τέρμα κάτω ήταν το loadout. Πολλές φορές αγοράσαμε άδικα το RCXD ξοδεύοντας έτσι τα λεφτά και χάνοντας το loadout. Τέλος πάντων, αυτά λένε ότι θα φτιάξουν η Raven Software, καθώς επίσης και είπαν ότι μεγάλες εκπλήξεις μας περιμένουν την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι πως, δεν ξέρω, εννοούν το Hearty Verdansk που θα βγει 21-22 Απριλίου, αλλά αυτό το γνωρίζουμε ήδη όλοι μας, οπότε ίσως μας περιμένουν κάποιες άλλες μεγάλες εκπλήξεις, ίσως νέα οχήματα, δεν ξέρω, νέα όπλα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Νέο σπασμένο όπλο, ίσως ρουκέτα που θα βαράει αυτόματα. Το καλό τουλάχιστον είναι ότι η Raven ακούει την κοινότητα ή αρχίζει σιγά σιγά να ακούει την κοινότητα. Είμαστε δηλαδή σε καλό δρόμο. Γιατί σε μια τόσο μεγάλη κοινότητα που παίζει αυτό το παιχνίδι, ναι, η εταιρεία που το παρακολουθεί και βγάζει updates και φτιάχνει το παιχνίδι θα έπρεπε να ακούει περισσότερο τους παίκτες. Είναι πολύ απλό. Okay, γιατί οι παίκτες ξέρουν πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα το τι χρειάζεται αυτό το παιχνίδι. Γιατί πολύ απλά παίζουμε ώρες και ώρες, κάθε μέρα, πολλές ώρες. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο πιστεύω, χρειάζονται μικρά βήματα, baby steps, οπότε yeah, κάνουμε υπομονή. Η μεγάλη έκπληξη όμως που όπως είπα και στο βίντεο έκανε προσωπικά τουλάχιστον έκανε εμένα ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί το περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι το DLSS. Για όσους δεν ξέρετε, το DLSS είναι μια τεχνολογία τέλος πάντων της Nvidia που με λίγα λόγια μας δίνει περισσότερα frames στο παιχνίδι. Έχει βγει DLSS σε διάφορα παιχνίδια και επιτέλους είπανε, βασικά είχαν πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα μπει στο Warzone, αλλά σε ένα newsletter, στο τελευταίο νομίζω newsletter της Nvidia, ήρθε email, σε όσους είναι γραμμένοι στο newsletter, ήρθε email το οποίο έλεγε ότι 22 Τετάρτου θα μπει το DLSS στο Warzone. Οπότε φαντάζομαι ότι όλα θα γίνουν μαζί, έτσι. Όλα μαζί. Οπότε 21 με 22 θα έχουμε το καινούριο χάρτη, θα έχουμε διάφορα updates. Ετοιμαστείτε να κατεβάσετε πολύ πράγμα και καινούριους drivers, τουλάχιστον όσοι έχετε Nvidia κάρτες γραφικών. Και ναι, μεγάλες εκπλήξεις. Για όσους ξέρετε τι είναι το DLSS, είναι μια τεχνολογία τέλος πάντων της Nvidia που δυστυχώς αφορά μόνο τις RTX κάρτες της σειράς 2000 και 3000. Με λίγα λόγια αυξάνει την απόδοση του παιχνιδιού, δηλαδή αυξάνει τα frames του παιχνιδιού, κάνοντας το παιχνίδι να τρέχει σε χαμηλότερη ανάλυση χωρίς όμως να χάνει ποιότητα στην εικόνα που βλέπετε. Οπότε ακόμα και αν χάσετε ποιότητα δεν θα την προσέξετε, ειδικά σε ένα τόσο fast pace, σε ένα τόσο γρήγορο παιχνίδι όπως το Warzone. Και αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως δεν το καταλαβαίνουν όλοι, αλλά όσοι παίζουν Warzone και γενικά όσοι παίζουν first person shooters ξέρουν ότι τα frames είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά όταν έχεις υψηλών hertz οθόνη όπως 144 hertz οθόνη, σίγουρα θες τουλάχιστον 130, 120, 150 frames και το DLSS πραγματικά μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να μπουστάρει, να κάνει ένα τεράστιο boost στα frames, ακόμα και σε υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, ας το πούμε
μέσα στο παιχνίδι. Οπότε ναι, θα έχουμε καλύτερα frames. Ελπίζω να δουλέψει σωστά και να μην χρειαστούν μήνες και μήνες για να φτιαχτεί. Να το βάλουμε κατευθείαν και να δούμε επιτέλους και εμείς άσπρη μέρα με τα αδύναμα PC μας. Yeah. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές έρχονται, παιδιά, στο Warzone, στο αγαπημένο μας παιχνίδι, στο αγαπημένο μας Battle Royale τις επόμενες μέρες. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Έχουμε να δούμε DLSS από την Nvidia, έχουμε να δούμε καινούριο χάρτη, καινούριες εκπλήξεις όπως λέει η Raven και διάφορες αλλαγές σε Rose Skin, σε UG, Mi 16, FFR, Seekov, διάφορα glitches, διάφορα bugs πρόκειται να διορθωθούν και μου φαίνεται ότι περίμεναν επίτηδες την καινούρια σεζόν, να κυκλοφορήσουν δηλαδή την καινούρια σεζόν, το καινούριο χάρτη, φτιάχνοντας όλα τα bugs μαζί. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι τεράστιο update. Ετοιμαστείτε να κατεβάσετε όπως και εγώ. Και είναι σαν να βγάζουν ένα καινούριο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι έχουν αυτό το σκεπτικό, ότι δεν θα βγάλουμε updates και δεν θα φτιάξουμε πράγματα μέχρι τη τρίτη σεζόν και θα τα φτιάξουμε όλα μαζί με το καινούριο χάρτη. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα γίνει. Αυτά λοιπόν, παιδιά, σας αφήνω εδώ πέρα. Like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, dislike αν δεν σας άρεσε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσει το περιεχόμενο, γιατί βλέπω πολλοί από εσάς βλέπετε τα βίντεο αλλά δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι. Τσεκάρετε και το καμπανάκι φυσικά για να μην χάσετε κανένα βίντεο, να σας έρχεται ειδοποίηση. Και αν θέλετε να μην υποστηρίξετε περισσότερο, υπάρχουν διάφορα links, διάφοροι τρόποι στην περιγραφή, όπως το Support the Creators, το Epic Games, φτηνά παιχνίδια στο Insta Gaming. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο καινούριο παιχνίδι, μπορείτε να το πάρετε από εκεί και να κερδίσω και εγώ κάτι από την αγορά σας. Και φυσικά υπάρχει και το merch, το Gaming Recipe, όλα θα τα δείτε στην περιγραφή. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο.